Οι αιτήσει που γίνανε είναι πάνω από 2.000. Εμείς θα απορροφήσουμε γύρω στα 1.500 παιδιά. Με μισθού κουτσουρεμένου, την εργασιακή ανασφάλεια να χτυπά κόκκινο και την ανεργία να εξαπλώνεται, οι αιτήσει στου βρεφονιμπιακού σταθμού του Δήμου Ηρακλείου καταγράφουν ρεκόρ και δυστυχώ οδηγούν σε ένα μικρό αδιέξοδο. Οι υπάρχουσε υποδομέ δεν μπορούν να καλύψουν τι ανάγκε και εκτιμάται πω τουλάχιστον 500 παιδιά θα μείνουν αναγκαστικά εκτό. Εμεί θα απορροφήσουμε γύρω στα 1.500 παιδιά, αν μπορέσουμε και λίγο παραπάνω ελπίζουμε να καλύψουμε τις ανάγκες τουλάχιστον αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη. Οι αιτήσει αυξήθηκαν κατά 20% και ξεπέρασαν για πρώτη φορά στα χρονικά τη 2000, όταν στου παιδικού σταθμού του Δήμου, μόλι και μεταβία μπορούν να φιλοξενηθούν γύρω στα 1.500 παιδιά. Φέτο, για πρώτη φορά, αναγνωρίζοντα τη δραματική πραγματικότητα, έγιναν δεκτέ και αιτήσει από άνεργου γονεί. Ωστόσο, δυστυχώ, οι αριθμοί δεν βγαίνουν και αναγκαστικά, παρότι αυτό δεν χαροποιεί κανέναν, θα δοθεί προτεραιότητα σε εργαζόμενου με χαμηλά εισοδήματα. Κάθε χρόνο δυστυχώς αφήνουμε κάποιον αριθμό. Φέτο ίσως αφήσουμε μεγαλύτερο. Θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Δηλαδή να ανοίξουμε και κανένα καινούριο τμήμα. Ε, αν όλα πάνε καλά. Αγώνα δρόμου για τη Δημοτική Αρχή που ευελπιστεί τη νέα σχολική χρονιά να μπορέσει να θέσει σε λειτουργία ένα νέο τμήμα για βρέφη στην περιοχή των Καμηνίων. Τα τελευταία 7 χρόνια τα τροφεία στου σταθμού του Δήμου Ηρακλείου παραμένουν παγωμένα. Ακόμη και αυτά, ωστόσο, δύσκολα μπορούν πλέον να καταβληθούν με τι αιτήσει από για μειώσει, λόγω ανεργία ή μείωση αποδοχών να είναι δεκάδε. Σύμφωνα με τη δήλωσή τη φορολογική του, η οποία ήταν πέρυσι και πέρυσι ήταν σε καλύτερη ίσω οικονομική κατάσταση, φέτο είναι άνεργοι και αδυνατούν. Ε, θα δεχτούμε την, το αίτημά τους για να κάνουμε τη μείωση των τροφίων από το μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Σταθμών. Η οποία μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Κι αν από Σεπτέμβρη η απογοήτευση θα είναι για κάποιου διάχυτη, για τον Αύγουστο κανένα γονέα δεν έμεινε παραπονεμένο, αφού εγκρίθηκε το σύνολο των αιτήσεων. Στα πέντε τμήματα που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά, προσφέροντα ανάσα σε εργαζόμενου γονεί, θα φιλοξενηθούν 400 παιδιά.